τον οποίο τον κατηγορεί. Και η κυρία Παπακώστα μας είπε πριν ότι κάνει λάθος και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, καταρχάς πρώτα απ' όλα, επειδή είχα και μια διαφωνία με τον κύριο Οικονόμου χθες στο Twitter. Καλά, εμείς τώρα δεν παίζει ρόλο να διαφωνούμε εμείς. Επειδή έθεσα εσείς θέμα... έχει σημασία τι λέτε. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Επειδή έθεσα θέμα ότι δεν μπορεί ακόμα εξουσίας να κάνει εμπάργκο. Πρώτα απ' όλα για να είμαι δίκαιος. Ο ελληνικός λαός επιβράδυνε στο εμπάργκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εμπάργκο στον κύριο Πρετεντέρη. Το επιβράδυσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εμπάργκο στον κύριο Πρετεντέρη και στο ΜΕΓΑ προεκλογικά και έκανε και στην ΕΡΙΤ, υπενθυμίζω. Μάλιστα. Και δεν πήγαινε. Και κέρδισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι θα. Άρα ο ελληνικός λαός καμία διαφωνία δεν είχε επί του εμπάργκου ως προς την ψήφο του, απαντώ στο θέμα του κόμματος εξουσίας. Μάλιστα. Πάμε όμως τώρα λίγο στην ουσία της διαφωνίας. Η ουσία της διαφωνίας με την ΕΡΤ έχει να κάνει με το ότι η ΕΡΤ δεν είναι ένας απλός ιδιωτικός σταθμός όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Sky. Στο Sky τα χρήματα βάζει ο κ. Αλαφούζος, κρίνεται από τους τηλεθεατές του, από τους πελάτες του, από το Εθνικό Τηλεοπτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Στην ΕΡΤ πληρώνω και εγώ. Πληρώνει ο ψηφοφόρος μου, πληρώνει ψηφοφόροι των άλλων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η ΕΡΤ δεν μπορεί να ακολουθεί τα συμφέροντα απλώς ενός κόμματος, γιατί την πληρώνουν οι ψηφοφόροι και των υπολείπων κομμάτων. Σας καλούν εκεί για να ακούγεστε. Εσείς δεν πάτε τώρα, γιατί δεν πάτε? Πάμε λίγο με εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ελληνικά χωριά που βλέπουν μόνο ΕΡΤ και αυτή τη στιγμή εσείς απουσιάζετε από εκεί. Έχω γιατί απουσιάζετε? Από τους δικηγόμους να μου πούν, και αυτό θα προτείνω στη Νέα Δημοκρατία, πώς μπορούμε μαζικά οι Δημοκράτες να μην πληρώνουμε το τέλος στην ΕΡΤ. Μα τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Αντιπρόεδρε. Εγώ δεν θέλω γιατί να πληρώνω. Γιατί δεν παρίσταστε στην ΕΡΤ με τα επιχειρήματά σας? Ακριβοπούλου, δεν Πάλι θέλω να πληρώνω. Μην μιλάτε για συναδέλφους. Εγώ δεν θέλω να στοχοποιείτε συναδέλφους. Δεν είναι συνάδελφοι. Δεν μου αρέσει. Μα δεν είναι συνάδελφοι. Όχι, είναι. Όχι. Είναι όλοι αυτοί συνάδελφοι. Και μέλη ενός δεκτών. Είναι κομματικοί instructors, κάνουν εκπομπές μόνον για να προβάλλουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και τίποτα άλλο. Δημοσιογράφος που δεν ασκεί την παραμικρή κριτική στην κυβέρνηση δεν είναι δημοσιογράφος, είναι λακές. Άρα λοιπόν. Μην μιλάτε έτσι για συναδέλφους. Δεν θέλω να περνάνε τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι δημοσιογράφος. Μέσα από την εκπομπή και μην λέτε είναι δημοσιογράφοι. Γιατί αν ακούστε τη ζημιά κάνετε τώρα. Δεν μου αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί σε συναδέλφους. Ακούστε τη ζημιά κάνετε τώρα. Το λέω ευθέως. Εάν λέτε ότι οι άνθρωποι που το μόνο που κάνουν είναι να ευρίζουν την αντιπολίτευση και να εξάρουν την κυβέρνηση ότι είναι δημοσιογράφοι, δίνετε εσείς κακή εικόνα για τον τύπο δημοσιογράφου. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, να πάτε εκεί να πείτε τις απόψεις σας. Σας καλούν κάθε μέρα. Ελέγχει την εξουσία. Αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν. Εάν ο δημοσιογράφος δεν ελέγχει την εξουσία, δεν τι είναι κερδίσατε δημοσιογράφος. Τώρα με αυτό το εμπάργκο στη Νέα Δημοκρατία, τι κερδίσατε δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη? Άργησε πάρα πολύ αυτό το εμπάργκο. Κατά τη γνώμη μου, θα γίνει πολύ νωρίτερα και θα το κρατήσετε δηλαδή, δεν θα είναι συμβολικό. Δεν πρέπει να πληρώνουμε. Μέχρι τις εκλογές το κρατήσετε. Δεν έχει νόημα. Μέχρι πότε να το κρατήσετε? Το... Μην γελάτε, κύριε Στούμπε. Θα μιλήσω, κύριε Στούμπε. Πληρώνουμε ένα κανάλι για να μας βρίζει. Πληρώνουμε ένα κανάλι για να μας βρίζει. Κύριε Στούμπε, εσείς ένα κανάλι για να μας φημώνει. Μισό λεπτό. Εσείς, κύριε Στούμπε. Δημήτρη, ένα λεπτό. Ένα τελευταίο. Για να δείτε και τη διαφορά. Όταν εδώ στον Sky και ο Μπογδάνος έκανε ένα απρεπέ σχόλιο με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό που μπορεί, διστές αυτό. Εδώ έφυγε ο Μπογδάνος. Ωραία. Γιατί είπε ο Σκάι, δεν δέχομαι να υβρίζει το πρωθυπουργό. Όταν στην ΕΡΤ εξυβρίστη με τέτοιο χυδαίο τρόπο. Και να σου πω και κάτι. Και με λανθασμένο. Το πιθανότερο είναι ότι έχει μπερδέψει τον Πανούτσιο με τον Ανούτσιο. Αλλά δεν έχει σημασία. Εντάξει. Αυτό είναι ειδικό θέμα. Δημήτρη. Αγράμματο προφανώ. Αλλά λέω. Είναι μονότερμα. Στον Sky έφυγε ο Μπογδάνος. Στην ΕΡΤ θα του δώσουν και βραβείο του καλού. Πρώτα απ' όλα, Δημήτρη, πρώτα απ' όλα, θέλω να ξεκινήσει εάν συμφωνεί με το εμπάργκο. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Μα έχουμε ξανασυζητήσει. Όχι, θα το ξαναπούμε. Έχω ξαναπεί λοιπόν ότι σε μια δημοκρατία που θέλει να είναι πολυφωνική, πουλουλαριστική, το θέμα τη πολυφωνία και τη εκπροσώπηση και τη ταυτοποίηση στα αναγνωρισμένα από το ΕΣΟΥΡΟΥ κανάλια είναι υποχρέωση και δυνατότητα για όλους. Και δεν είναι μόνο για τα ιδιωτικά, είναι και πολύ περισσότερο για το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Είναι άλλο πράγμα η κριτική, είναι άλλο πράγμα και η πολεμική, αλλά όλα έχουν όρια. Δυστυχώς βλέπω ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν έχει διδαχθεί από το πρόσφατο παρελθόν, όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, που δυστυχώς έφτασε σε πολύ ακραία μορφή το περιβόητο μαύρο στην ΕΡΤ. Εντάξει, σχολιάστηκε. Δεν συμφωνώ μαζί του ότι από αυτό έχασε η Νέα Δημοκρατία. Έχασε και από αυτό τότε. Ναι.
αλλά και μια πράξη πολιτική, θεσμική, δεν κρίνεται από το αν κερδίζει τις εκλογές ή όχι σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, ή είμαστε με την πολυφωνία. Είναι λάθος και επιτρέψτε με, μην το ισοφαρίσουμε. Είπα έγκαιρα εγώ λοιπόν, γιατί αυτό προκύψε χτες. Και ο Σκάι δικαιώθηκε, σας θυμίζω. Μια στιγμή. Για το λόγο που επιβλήθηκε το εμπάργο. Μια στιγμή. Δημοσιογραφικά. Δικαιώθηκε. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να κρίνει τα ρεπορτάζ ή τους σχολιασμούς επειδή του αρέσουν ή δεν του αρέσουν, κάνει λάθος. Είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Εγώ μπορεί να διαφωνώ με ένα σχολιασμό. Το θέμα είναι να μπαίνει η είδηση και να μπορεί να καταλαβαίνει ο πολίτης όπως και σήμερα ποια είναι η είδηση που πρέπει να τη δώσουμε όλοι μας και ποια είναι η κριτική προσέγγιση του σχολιασμού και της ανάλυσης. Επιτρέψτε μου όμως. Λέω, δεν συμφωνώ με τον κύριο Γεωργιάδη και για το θέμα που είπε, απομακρύνθηκε ο τάδε. Δεν σημαίνει ότι το ότι απομακρύνθηκε ο τάδε είναι σωστό ή είναι λάθος. Ναι, αλλά σας θυμίζω και κάτι ακόμα. Προσέξτε με όμως. Για τον, επειδή... για τον Κωνσταντίνο που είπε ο κύριος Γεωργιάδη. Το Μαξίμου τότε έβγαλε ανακοίνωση και ξέρετε τι είπε. Ναι, ότι είναι θετική η στάση του Σκάι. Ακούστε με λίγο τώρα. Να το θυμόμαστε όλο. Δεν είμαι εγώ Μαξίμου, για να συνεργαστούμε. Λέω λοιπόν τώρα, προσέξτε με. Κανένας δημοσιογράφος και ο συνάδελφος ο Καψόχας προχτές έκανε λάθος και αστοχία, το γράφουμε και στην Αυγή σήμερα. Μάλιστα. Άλλο είναι αυτό και είναι άλλο θέμα να λες στην αστοχία του Στούμπου, και εγώ σήμερα στον προφορικό λόγο πολύ περισσότερο, μπορεί να φύγει κάτω. Μάλιστα. Να δεις, είναι συνειδητό, είναι καθυποτροπήν, είναι ας το πούμε σκοπίμος. Το παρουσίασα. Αλλιώς θα πάμε σε μια ζούγκλα. Mm-hmm. Και για να μην πάμε σε ζούγκλα, είπα εγκαίρως και το λέω και ως πολίτης και ως δημοσιογράφος, οφείλει και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση στους χειρισμούς στην τηλεόραση και στα μέσα ενημέρωσης να είναι όλοι προσεκτικοί. Mm-hmm. Και υπενθυμίζω ότι έκανε το λάθος η Νέα Δημοκρατία και σε σχέση με την αδειοδότηση των καναλιών όταν εμπόδιζε και δεν ήθελε να λειτουργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και αν λειτουργεί καλά ή όχι αδειοδοτήθηκαν τα κανάλια, είναι άλλο η κριτική, είναι άλλο η κριτική, επαναλαμβάνω. Κάντε λάθος, κύριε. Δεν κάνω κανένα λάθος. Ακούστε με λίγο. Επειδή η Νέα Δημοκρατία εμπόδισε, έχουμε σήμερα κανάλι στο Sky να μιλάμε ελεύθερα. Α, καλά, γιατί αν είχαμε πει στον παπά, θα είχαμε κλείσει όλα τα κανάλια. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μαργαρίτη. Εγώ συμφωνώ πάντως με τον Δημήτρη τον Στούμπο στην κριτική που έκανε και στις δύο κατευθύνσεις και στην κατάληξη του. Κατάληξη που έκανε τον λόγο τώρα. Ούτε μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Συνεχίσουμε έτσι. Σε συνέχεια αυτού που λέει ο Δημήτρης και τον τιμά και δείχνει και την ανεξαρτησία του σαν δημοσιογράφος, θέλω να πω ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα μας. Δηλαδή, είναι το πρώτο σχόλιο που έκανα ότι έχουμε δημοσιογράφους που εκτελούν κανονικά κομματικές εντολές. Είναι απαράδεκτο, καταστρέφουν κάθε επαγγελματική και δημοσιογραφική διοντολογία. Και τέτοιο φαινόμενο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ακόμα και στην Ιταλία, που είναι και αυτή μια λίγο παρδαλή χώρα. Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν τέτοια έκταση. Και δεύτερον, έχουμε και ένα πόλεμο κομμάτων απέναντι σε μέσα ενημέρωσης, το οποίο είναι πρωτοφανές. Κοιτάξτε, θέλω να το πω καθαρά. Όσοι ετοιμάζουν στην Ελλάδα μια νέα μορφή διχασμού, θα φάνε τα μούτρα τους. Η πόλωση δεν θα περάσει. Μια τελική σύγκρουση που θυμίζει συνθήκες εμφύλιας διαμάχης, τουλάχιστον όσον αφορά την κεντροαριστερά, δεν θα την επιτρέψουμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε. Μάλιστα. Θέλω επίσης να πω και κάτι ακόμα όμως, γιατί θέλω να είμαι και ειλικρινής. Ελάτε για να πάμε στο διάλειμμα.